Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος ο Δούκας για το euros.gr και σήμερα Σάββατο 16 Νοέμβρη βρισκόμαστε εδώ στο Ταράτσα Book & Coffee, σε ένα γνώριμο μέρος εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, και δίπλα μου, εκατέρωθεν, έχω δύο κωμικούς. Δύο κωμικούς οι οποίοι και οι δυο έχουν γράψει αρκετές ώρες πάνω στο σανίδι, δύο καταξιωμένους κωμικούς θα λέγαμε. Κοντά μας είναι ο Μιχάλης Μαθιουδάκης και ο Βίρον ο Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και που μας καλέσατε. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη. Όπως συνήθως έτσι ξεκινάω τις κουβέντες με κωμικούς, είναι η εξής ερώτηση όσον αφορά την πόλη μας, όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη. Είναι η ποια φορά είναι που έρχεστε εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν? Ως ντουέτο καλύτερα. Ναι, ως ντουέτο είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε. Ήρθαμε πριν από 3 χρόνια ακριβώς και ξεκίνησε η συνεργασία μας με το Ταράτσα Book & Coffee και τον Νίκο τον Γεωργιάδη, που θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ αυτόν τον άνθρωπο και για τις ευκαιρίες που μας έχει δώσει και για αυτά που έχει κάνει για την πόλη. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε εδώ. Έχουμε έρθει 2 φορές στο Ταράτσα Book & Coffee και 1 φορά στο Αλεξανδρούπολη Stand-up Comedy Festival. Εσύ, όσον αφορά την πόλη μας, ποιες είναι οι εντυπώσεις που έχεις λάβει μέχρι στιγμής? Εγώ έχω ξανάρθει άλλη μια φορά, οπότε έχω ένα δείγμα παραπάνω. Extra. Έχω έρθει μια έξτρα, είχα έρθει πιο παλιά με τον Δημήτρη Τοξτοφορίδη. Mm. Είναι μια πολύ ωραία πόλη. Πλέον είναι από τις πιο εκπαιδευμένες επαρχιακές πόλεις στο stand-up, η οποία φαίνεται ότι το έχει αγαπήσει πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο να παίζει κανείς στην Αλεξανδρούπολη. Είναι όμορφα, καλό φαΐ, ωραίες βόλτες. Δηλαδή. Γυναίκες. Παντού έχει. Έχει γυναίκες και στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Έχει. Υπάρχουν πολλές γυναίκες. Μάλιστα. Από Αθήνα ορμόμενη. Η έδρα σας δηλαδή είναι η Αθήνα αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Και των εταιριών μας. Είναι στην Αθήνα. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε λίγο όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράσταση που θα δούμε σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Ταράτσα Book & Coffee. Α, επίσης να πούμε, πολύ σημαντικό, ότι παίξατε ήδη εχθές. Σωστά. Ναι. Παίζετε σήμερα και νομίζω ότι υπάρχει και μία εμβόλυμη ημερομηνία για την Κυριακή. Έχουμε και μία εμβόλυμη ημερομηνία για την Κυριακή. Δηλαδή παίζουμε σήμερα και αύριο. Ωραία πράγματα, λοιπόν. Ναι, μας ήρθε κόσμος, είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αρχικά είπαμε να κάνουμε 2 μέρες και να βάλουμε και το Σάββατο διπλή. Και επειδή δεν χωρούσε ο κόσμος, βάλαμε και την Κυριακή. Μάλιστα. Πάντα έτσι είναι, sold out είναι το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι πάει καλά. Τώρα το sold out έχει να κάνει με το να ζυγίσεις και να παίξεις σε χώρους που πάνω κάτω μπορείς να γεμίσεις. Δηλαδή, αν παίζαμε κάπου που χωράει 600 άτομα, δεν θα ήμασταν sold out. Πάντως η αλήθεια είναι όντως ότι το κοινό της Αλεξανδρούπολης θεωρείται πεπαιδευμένο στο stand-up. Έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς πολύ ωραία πράγματα εδώ στην πόλη μας. Ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτό που θα δούμε σήμερα. Μιλάμε για μια παράσταση η οποία ονομάζεται «Δεν επιθυμώ». Δεν επιθυμώ τι όμως? Δεν επιθυμώ να πάω στη δουλειά μου. Αυτή είναι, πώς να πω, η κεντρική ιδέα της παράστασης. Είναι η άρνηση που αντιμετωπίζουμε εγώ και ο Βίρονας πια μεγαλώνοντας, να πάμε, να παίξουμε, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Γιατί ακόμα και γι' αυτό ένας άνθρωπος έχει αντίσταση. Έχω την εντύπωση όμως ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά αυτό. Είναι άρνηση για δουλειά στο πριν, γιατί κατά τη διάρκεια που είστε on stage, παραδείγματος χάρη, εκεί δεν υπάρχει καμία άρνηση για δουλειά και είστε πολύ δυνατοί, θεωρώ. Δυνατοί. Είμαστε, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά μέχρι να, όπως και ο περισσότερος κόσμος, αλλά μέχρι να πάμε για δουλειά, έχουμε αυτή την αντίσταση. Έχουμε μια αντίσταση τέτοια, όντως μια αναβλητικότητα, νομίζω είναι κανένα 2 ώρο πιο πριν συνήθως, το οποίο δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται. Συμβαίνει σε όλα τα ένδια όντα αυτό το πράγμα? Πιστεύω ναι, έχει παρατηρηθεί και τα δελφίνια. Πρωτού. Και τα δελφίνια, mm-hmm, πριν πάνε στη δουλειά. Ναι, και πριν πάνε να γονιμοποιήσουν το θηλυκό έχουν μια άρνηση. Αναβλητικότητα, γιατί θέλουν να κερδίσουν χρόνο, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσουν την απόρριψη. Έχει παρατηρηθεί και σε κάποιες ταραντούλες, πρωτού φτιάξουν τον ιστό τους.
για λίγο κάθονται και αν παρατηρήσει τι κάνει αυτό μετά μπροστά. Σωστό. Το κάνει λίγο και δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν αναχαράζουν όπως κάνει η κατσίκα. Αυτό και εγώ απορούσα βασικά όταν το βλέπα αυτό. Δεν ήξερα αν τελικά αυτό είναι η αναβλητικότητα λοιπόν και η άρνηση για δουλειά. Μόνο οι κάστορες νομίζω είναι. Αυτοί είναι full πορωμένοι με τη δουλειά. Δηλαδή σου λένε ότι θέλω να κάνω φράγμα, θα το κάνω τώρα. Και δεν έχει θα, καμία. Και μετά θα κάνω το επόμενο φράγμα. Δεν θα σταματήσω να κάνω φράγματα. Είναι πιο ιαπωνέζικης νοοτροπίας οι κάστορες. Είναι λίγο πιο. Ναι, και αυτό, είναι και αυτό ναι, και είναι, για τη δουλειά του για έναν κάστορα, για το μέσο κάστορα σημαίνει πάρα πολλά η δουλειά. Δηλαδή θα παρατηρήσετε κάστορες που έχουν υπαρξιακές κρίσεις όταν αυτά δεν δουλεύουν καλά και δεν μπορούν να ροκανίσουν το ξύλο. Καταλαβαίνω ακριβώς την τοποθέτηση. Άλλη ερώτηση. Ωραία, όσον αφορά το δεν επιθυμώ, είπαμε. Αυτή η άρνηση για δουλειά έχει να κάνει με την τεμπελιά εν γέννη γενικότερα. Όχι απαραίτητος. Όχι απαραίτητος. Ένα στοιχείο είναι η τεμπελιά, αλλά οι άνθρωποι σε όλα τα πράγματα που πραγματικά επιθυμούν, αρχικά έχουν μια αντίσταση. Γιατί το να, πώς να κινηθείς προς αυτό που επιθυμείς, ενώ το που επιθυμείς ταυτόχρονα έχει και ένα πολύ μεγάλο φόβο. Δεν λένε ότι σε έναν άνθρωπο με μια από τις μεγαλύτερες δυστυχίες είναι να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα, όσο... Είναι και από μια πιο φυσική ματιά. Είναι όπως ακριβώς ένα ηλεκτρόνιο βαριέται να μεταπηδήσει στην επόμενη στιβάδα. Θέλει να κρατήσει την ελάχιστη ενέργεια. Αντίστοιχα και ένα. Δηλαδή το ηλεκτρόνιο σου λέει τώρα ποιος τρέχει τώρα μέχρι την έκτη στιβάδα. Γιατί να πάω στην κάπα. Μια χαρά είμαι εδώ. Βλέπω και τον πυρήνα πιο εύκολα. Εδώ έχουμε τοποθέτηση θεωρητική καθαρά τώρα. Έτσι. Εδώ πάμε σε. Νομίζω ότι είναι κομμάτι σου αυτό. Μαθηματικός. Ορθά. Ήμουνα κάποτε. Το σπούδασες κανονικά. Ναι, όχι, δεν είναι ότι έμαθα τα μαθηματικά της ζωής και του δρόμου. Μάλιστα, δεν ασχολήθηκες όμως με αυτό, έτσι. Ασχολήθηκα 10 χρόνια, έκανα πάρα πολλά μαθήματα σε φροντιστήρια ιδιαίτερα κλπ. Και το σταμάτησα. Η μουσική και το σκάκι. Το σκάκι επίσης είναι κάτι που με ενδιαφέρει, είμαι πάρα πολύ μέτριος σε αυτό, αλλά με ενδιαφέρει. Όχι, είμαι με μια χρυσή μετριότητα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να το παρακολουθώ σαν άθλημα, έχει ανέβει πάρα πολύ ειδικά στο ίντερνετ τον τελευταίο καιρό και ευτυχώς έχω το χρόνο και όταν βαριέμαι να πάω για δουλειά μπορώ να βλέπω ή να παίζω σκάκι. Η μουσική δεν είναι πλέον στα ενδιαφέροντά μου, δηλαδή δεν ασχολούμαι ενεργά με τη μουσική. Αλλά αυτή την περίοδο. Έχεις κάνει όμως παλιότερα είχα παίξει, αλλά πλέον κυρίως ακούω. Μάλιστα. Πριν κάνω, επειδή έμεινα στο ακούω βασικά, τι μουσική ακούς? Ακούω πολλά πράγματα, κυρίως στα πλαίσια του rock, λίγο folk, έτσι κάποια blues, singer-songwriters, λίγο αμερικάνικο emo, λίγο... Ωραία, πάμε λίγο εδώ στον φίλο μου, τον... μου επιτρέψα να σε αποκαλώ φίλο, έτσι, τον Μιχάλη. Καλό. Ναι. Λοιπόν, έχεις τιμηθεί με τον τίτλο πρώτο βραβείο κοινού και επιτροπής στο τρίτο Comedy Festival, ορθά? Ακριβώς. Πολύ σωστά, ναι, ισχύει. Πώς το εξέλαβες αυτό, καταρχάς πώς ήταν προδιαγεγραμμένη η νίκη σου? Ναι, ήτανε, γιατί πάνω από τη μισή αίθουσα ήταν φίλοι μου. Οπότε δεν τους άφησα και πολλά περιθώρια. Έτσι είχες κλειδώσει το βραβείο κοινού και μετά... Αλλά πήρα. Έτσι, ήταν αισθημένο. Έκανα μια καλή εμφάνιση, οφείλω να πω, αλλά ήταν... Ναι, μυθική. Συζητάται ακόμα στους κύκλους. Ναι, έτσι το πήρα πάντως. Έχω πολλούς φίλους και με στηρίζουν. Ωραία. Όσον αφορά το κανάλι σου στο YouTube, το οποίο το παρακολουθώ, έχω δει όλες τις παραστάσεις σου, ό,τι ανεβάζεις τέλος πάντων εκεί πέρα. Προσωπικά είμαι φαν της κακής πίστης τέλος πάντων. Ήθελα να σου ρωτήσω, το παρακολουθείς εσύ, το δουλεύεις, δηλαδή τα social media και γενικότερα το YouTube, το χρησιμοποιείς, το έχεις ως εργαλείο αυτή τη στιγμή? Τόσο όσο. Το χρησιμοποιούμε και εγώ και ο Βίρονας, μόνο και μόνο, όχι για να διαφημίσουμε προϊόντα, ούτε για την αυτοπροβολή μας χωρίς content. Δηλαδή, το έχουμε μόνο και μόνο για να προωθούμε τη δουλειά μας. Αν παρατηρήσεις και το δικό μου κανάλι και του Βίρονα, δεν έχει κάποια άλλα βίντεο. Ναι, η ερώτηση τώρα θα πάει και στο Βίρονα.
Είναι, έχει μόνο αποσπάσματα από stand-up comedy. Τα χρησιμοποιούμε. Το social media γενικότερα. Ναι, ναι, το social media το χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι, ναι. Και Instagram και Facebook και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι νέοι. Γιατί πρέπει. Για τη δουλειά σου, θεωρείς αυτό. Ναι, απαραίτητος. Νομίζω ότι εμείς είμαστε, είμαστε από τους πρώτους όπου εκμεταλλευτήκαμε το YouTube για να γίνουμε εντός εισαγωγικών δημοφιλείς και να βρούμε το κοινό μας. Και με το Facebook και με το Instagram, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις και να έχεις το κοινό σου. Αυτό ακριβώς. Θεωρούμε ότι τα social media και το YouTube βοήθησαν το χώρο σας. Ξεκάθαρα. Δεν τίθεται καν θέμα ερώτησης. Εννοείται ότι βοήθησαν. Πάρα πολλοί κόσμος άρχισε να βλέπει βίντεο με stand-up, μάθαινε κωμικούς, μάθαινε είδη κωμωδίας. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη, θα έλεγα, δηλαδή από το 2010, θα έλεγα, και μετά. Υπάρχει μια ραγδαία αύξηση σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι όντως βοήθησε τα social media. Κάτι άλλο, όσον αφορά τις παραστάσεις σας, επικαιρότητα συμπεριλαμβάνεται? Σπανίως. Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά τόσο. Μέσα σε αυτή την παράσταση, στο «Δεν επιθυμώ», δεν ξέρω αν... Πάρα πολύ λίγα πράγματα. Δεν μας απασχολεί η επικαιρότητα, γιατί είναι επίκαιρη, εφήμερη. Δεν... Είστε πολιτικά όντα όμως? Ναι. Τι να περιμένουμε όσον αφορά το μέλλον, τα σχέδιά σας ενώ επαγγελματικά? Πού σας βρίσκουμε τώρα καταρχάς, δηλαδή για το χειμώνα, σε πρώτη φάση? Είμαστε κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο Six Dogs στην Αθήνα. Παρουσιάζουμε την παράστασή μας «Δεν επιθυμώ». Μέχρι το Μάιο. Και παράλληλα γράφουμε καινούριο υλικό για να το δοκιμάσουμε, για να έχουμε μια καινούργια παράσταση του χρόνου. Θα κάνουμε ένα βίντεο, μια μικρού μήκους, με την πολύ δημιουργική ομάδα του Μετέχνιο, που είναι έτσι από τις κολόνες του σύγχρονου ελληνικού χιούμορ, και πάρα πολύ καλοί συνεργάτες και φίλοι. Έχουμε κάτι άλλο έτσι που θα κάνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε... Έχουμε πει ότι θα πάμε να φάμε κρέας. Θα πάμε να φάμε και κινέζικο με τον φίλο μας τον Γιάννο, που είναι ο δικηγόρος της καρδιάς μας, ένας έγκριτος νομικός, ο οποίος μας βοήθησε στο να προοδεύσουμε και να θωρακίσουμε τα δικαιώματά μας σε διάφορες συναλλαγές και συνάψεις συμφωνιών, και του χρωστάμε ένα κινέζικο φαΐ. Όπου έχω μια ιδέα γι' αυτό, για το κινέζικο, επειδή μας έχει καλέσει ο Σεφ Κουτσόπουλος στο Φιντέλ, στο μαγαζί του, και έχουμε υποψιαστεί ως γνήσιοι γύφτη ότι υπάρχει περίπτωση για να μας κεράσει. Έχουμε σκεφτεί να βγάλουμε την υποχρέωση στον φίλον μας, να τον πάρουμε και αυτόν μαζί, να φανεί ότι είναι δικό μας κέρασμα και να μας κεράσει ο άλλος. Όλα αυτά είναι στο κεφάλι μας και δείχνει και αρκετά το επίπεδό μας. Ναι, αλλά ο Γιάννος θέλει κινέζικο. Δεν τον ενδιαφέρει το αν θα. Δεν το ενδιαφέρει κάτι άλλο, αυτός θέλει το κινέζικο. Δεν πιστεύεις ότι με το fusion που έχει το Fidel θα έχει και κάποια στοιχεία που είναι και λίγο ethnic, θα έχει και κάποιες περιοχές που είναι κινέζικο, θα το φάει αυτό ο Γιάννος, ας πούμε? Θα το φάει, αλλά άμα του έχεις τάξει κινέζικο και τον πας να φάει fusion, ναι, σαν άνθρωπος θα έχει μια αντίσταση κι αυτός. Μήπως εννοείς ότι θα πάθει confusion? Αυτό ακριβώς δεν ήθελα να φανταστώ, αλλά θα το πάθει, ναι. Ωραία λοιπόν, στο Confusion, και να θυμίσουμε εδώ πέρα τους τηλεθεατές μας ότι σήμερα το βράδυ εδώ στο Ταράτσα Book & Coffee, εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη και τον Βίρονα, τον Μιχάλη Μαθιουδάκη και τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο, τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη, πολύ ωραία, και είστε 4 χρόνια μαζί, ορθά? Και παραπάνω. Θα δούμε, βλέπετε συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Ναι, 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 ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν, εγώ προσωπικά και από ό,τι έχω συζητήσει και με τον Μιχάλη, δεν βλέπουμε κανένα λόγο να διακόψουμε μια καλή συνεργασία και μια ακόμα καλύτερη παρέα. Λοιπόν, αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Ήμασταν εδώ με τον Μιχάλη Μαθιουδάκη και τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο, τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Πολύ ωραία. Σας περιμένουμε σήμερα όλους εδώ. Κάτι τελευταίο? Να τους καλέσουμε.
ελάτε. Δεν θα μπείτε γιατί είναι sold out. Αλλά ελάτε παρόλα αυτά για να γίνει τζερτζελές και να έρθει κι άλλος κόσμος στο μαγαζί. Να στηρίζετε την σκηνή μας, της κωμωδίας, γιατί είναι πολύ ωραία. Να στηρίζετε την κωμωδία λοιπόν, την ελληνική κωμωδία, κυρίες και κύριοι, και τους ανθρώπους που κάνουν και συντελούν στην προαγωγή αυτών των ιδεών. Να είστε καλά γενικότερα. Γεια σας.